Έχουμε έρθει λοιπόν από το δεύτερο δημοτικό, ένα κομμάτι του συλλόγου μας, ένα κομμάτι του συλλόγου εκπαιδευτικών και κάναμε ένα ραντεβού με τον κύριο Καρτσονάκη. Δώσαμε λίγο παραπάνω έμφαση στα προβλήματα που θα έχουν τα πρωτάκια μας από το υπεράριθμο των τάξεων, καθώς και το παιδαγωγικό κομμάτι, καθότι με τις διαγνώσεις που έχουν το φορτίο των δασκάλων είναι μεγάλο. Ζητήσαμε την κατανόησή του πάνω σε αυτό και τη θετική εισήγησή του σχετικά με την τριχοτόμηση της πρώτης δημοτικού. Είναι τεράστιο πρόβλημα τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό και ζητήσαμε την παρέμβασή του για το καλύτερο για τα παιδιά μας. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσει να κάνει 3 τμήματα της πρώτης δημοτικού, ώστε να μοιραστούν όμορφα τα παιδιά μας και με τον ανάλογο αριθμό παράλληλων στηρίξεων και τις γνωματεύσεις τους. Σύμφωνα με τις δασκάλες μας και τις εκπαιδευτικούς μας, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι ο αριθμός θα έπρεπε να είναι ιδανικά μικρότερος σε σχέση με τα τμήματα. Αυτό που βλέπουμε είναι τμήματα μαθητών 23, 24 και 25 παιδιών. Είναι τρομερά δύσκολο να αποδοθεί εκπαιδευτικό και να προχωρήσει το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτό. Οπότε, ιδανικά θέλουμε να μειωθεί ο αριθμός. Η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών μιλάει για πάνω από 1.000 συμπτύξεις τμήματων. Εδώ μιλάμε για καθαρή υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και δυστυχώς βλέπουμε ότι η εγκύκλειος αυτή του Υπουργείου Παιδείας δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές μαθησικές ανάγκες των μαθητών και το μόνο κριτήριο για να σπάσει, παύλα διχοτομηθεί, παύλα τριχοτομηθεί ένα τμήμα είναι αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός των μαθητών. Στη συνάντηση με τον κύριο Καρτσονάκη του παραθέσαμε όλους μας τους προβληματισμούς ως σχολική κοινότητα, σύλλογος γονέων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου και γονείς της πρώτης δημοτικού. Του εξηγήσαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η εκπαιδευτική διαδικασία και ζητήσαμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δει με θετικό μάτι το σπάσιμο του σχολείου μας και προφανώς όχι μόνο του σχολείου μας, γιατί δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά, είναι τα σχολεία όλης της επικράτειας και της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου και Κρήτης, όλη την περιφέρεια της Κρήτης.